Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες μας και όλους τους ενδιαφερόμενους να μπουν στη σελίδα του κτηματολογίου να ενημερωθούν. Εκείνο βέβαια που ζητούμε είναι μια προετοιμασία από όλους, καθώς μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους αν είναι μια απλή περίπτωση, όμως κατά περίπτωση και σε πιο σύνθετες περιουσίες θα χρειαστεί πιθανότατα και βοήθεια κάποιων μηχανικών. Να ενημερώσουμε ότι η διάρκεια θα είναι περίπου στο 1,5 έτος, θα καθοριστεί βέβαια το εύρος της διάρκειας που θα μπορούν να γίνονται δηλώσεις. Εντός της Αμερικάνικης βάσης, στην πρώην Αγγλικανική Εκκλησία, ήδη έχουμε παραχωρήσει χώρο στην εταιρεία που έχει αναλάβει το κτηματολόγιο και όλοι οι δημότες μας μπορούν και εκεί να πάνε ενημερωθούν. Όπως επίσης, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται 2 μέρες και στην αίθουσα του συνεταιρισμού στην Επισκοπή. Πιστεύω αυτή τη φορά να προχωρήσει, γιατί τόσες φορές τώρα, 40 χρόνια κτηματολόγιο ακούω και κτηματολόγιο δεν βλέπω. Μακάρι να προχωρήσει τώρα. Είναι καλό να γίνει, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Πρέπει να δηλώσουν το ακίνητο με σωστές συντεταγμένες ή με τοπογραφικό το οποίο θα είναι συμβατό με το σύστημα του κτηματολογίου και οι συντεταγμένες θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τοπογράφο ή από πολιτικό μηχανικό που διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα, γιατί η λήψη συντεταγμένων από κινητά τηλέφωνα ή από GPS χεριού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει απόκληση μέχρι και 7 μέτρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η λήψη αρχικών δηλώσεων. Η ουσία είναι ότι όποιος αδιαφορήσει παντελώς και δεν δηλώσει το ακίνητό του, κάποια στιγμή στο μέλλον θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Και επίσης, αν καθυστερήσει και κάνει την καταχώρηση αργότερα, θα έχει μεγαλύτερο κόστος.